Γεια σας. Μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας, συζητήσεων με τον κύριο Δήμαρχο και τους αξιόλογους αντιδημάρχους αθλητισμού, τον κύριο Ραφαϊδάκη τον Λευτέρη και πολιτισμού και τον πρόεδρο του ΠΑΟΓΑΝ, τον Χάρη τον Αλεξάκη, βρισκόμαστε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για να υλοποιήσουμε και να πραγματοποιήσουμε τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Δημοσιογράφων. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει για την επιτυχή τέλεση των αγώνων είναι πολύ μεγάλη, πράγμα το οποίο θα το διαπιστώσετε και οι διαδρομές που έχουν επιλεγεί είναι σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η Παγκόσμια Ένωση των Δημοσιογράφων Ποδελασίας, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος και τις ανάγκες που θέλει η Δημοτική Αρχή. Οι αγώνες είναι τετραήμεροι, ξεκινούν σήμερα. Πριν από αυτό να πω ότι ήταν, θέλω να πιστεύω, εντυπωσιακή η χθεσινή τελετή έναρξη που πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη, του Αγίου Νικολάου. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς, σαν Sports Tours Hellas, σαν διευθυντής του αγώνα, προσπαθούμε να έχουμε μια επιτυχή έκβαση των αγώνων, η οποία, όπως προείπα, είναι τετραήμερη και στο πλαίσιο αυτό ξεκινάμε σήμερα με τον αγώνα σπριν 250 μέτρων στην παραλία, στον παραλιακό δρόμο, στον γενικό δρόμο του Αγίου Νικολάου. Αύριο, σήμερα στις 4.30 ώρα, αύριο στις 4.30 ώρα, στην περιοχή της Αμουδάρας, προς καλό χωριό θα διεξαχθεί ο αγώνας ομαδικής χρονομέτρησης με τη συμμετοχή 10 ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 2 συμβολικά συμμετοχών από τα πολιτικά σωματεία που έχουν σταθεί αλλογή στην προσπάθεια της ερωτικούς υλοποίησης των αγώνων, τον πολιτικό όμιλο Αγίου Νικολάου και τον πολιτικό όμιλο της Δρύρος Νεάπολης. Στη συνέχεια έχουμε τον αγώνα της ατομικής χρονομέτρησης από τη Λίμνη Αγίου Νικολάου στα Λενικά, απόσταση 7 χιλιόμετρων το Σάββατο στις 4.30 ώρα. Και θα κλείσουμε με τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής, που είναι ο αγώνας αντοχής και θα πραγματοποιηθεί με προεκκίνηση από τον Άγιο Νικόλαο και θα πραγματοποιηθεί σε ένα σιρκουί 21 χιλιόμετρων στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, περνώντας τα χωριά Βρύσες, Δράση, Άγιο Κωνσταντίνο, να την τον αντελώ καλά, ο Μεριάκο, ναι, θα κατέβουμε Λίμνες, Νικηφιανά και θα κάνουμε αυτόν τον κύκλο οι διαγωνιζόμενοι. Οι συμμετοχές είναι καθημερινά από 40 μέχρι 50 συμμετέχοντες, εξαρτάται τι θέλουν να τρέξουν ο κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει. Και τελειώντας, θέλω να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα αφήσουμε μια καλή παρακαταθήκη στη συνέχεια της επιτυχούς διαδρομής του Clean Time που έγινε το προηγούμενο μήνα στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλει ο Δήμος να φέρει κοντά του μεγάλα διεθνή γεγονότα, αθλητικά γεγονότα που θα τον καταστήσουν ικανό στο αμέσως προσεχές διάστημα να φιλοξενεί αγώνες με αθλητικό-τουριστικό ενδιαφέρον με τα ανάλογα κέρδη για την τοπική κοινωνία και για τους πολίτες της. Αυτά από μένα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γκόλτερ Ροτίες, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής των Δημοσιογράφων, να μας πει δύο λόγια. Hello everybody. On behalf of all my colleagues from about 12 nations, different nations, I can say that we are very proud to be here for the 17th WPCC in the island of Crete, and we are also very proud to be here because it's a wonderful place, a wonderful spot, one of the most exciting places of the island. New this year is we have not only 3 but 4 races for the first time. Since the year 2010 in Belgium, we offer also a team time trial on Friday, so over next day. And the most of our colleagues are very, very interested to participate on this race. It's something special. And we are also happy to be here because all 4 races are very spectacular, not only the sprint, but also the individual time trial on Saturday up on the hill,
And on Sunday, the road racing is also something special because it's outside of the city. And I'm sure that we will see very, very good sports during the next 4 days. Thank you. Ο κύριος Walter Rodriguez μας ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη φιλοξενία των αγώνων. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μετά το 2010 από το Βέλγιο είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσα αγωνίσματα. Αφού θα ξεκινήσουμε σήμερα με το ατομικό σπρι, την Παρασκευή έχουμε το ομαδικό χρονόμετρο, το Σάββατο το ατομικό, ενώ την Κυριακή θα έχουμε την ευκαιρία με τον αγώνα δρόμου που θα γίνει και θα βγούμε εκτός πόλης να δούμε πάρα πολύ όμορφα τοπία. Κάτι το οποίο είναι και ο σκοπός των αγώνων αυτών, καθώς η ανάδειξη του φυσικού κάλους μέσα από την ποδηλασία είναι ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αφού μας ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση, ολοκλήρωσε το λόγο του με αυτά τα λόγια. Παρακαλούμε πολύ να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί ξεκινάει σήμερα το 17ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δημοσιογράφων, ένα πολύ σημαντικό event. Είναι το δεύτερο μεγάλο αθλητικό γεγονός την καλοκαιρινή περίοδο. Θα ακολουθήσει ένα τρίτο αρχές του Οκτώβρη με την Στιωσανίδα με κουπί, ΣΑΠ. Ελπίζουμε λοιπόν με αυτές τις εκδηλώσεις και αυτές που θα ακολουθήσουν μέσα στο χειμώνα, αλλά και την επόμενη σεζόν, να πείσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, τη διάθεση την έχουμε έτσι αλλιώς, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα, η πραγματική και η ουσιαστική, να διοργανώσουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή και να μπούμε στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού σαν πόλη, σαν περιοχή. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αναγνωρίζοντας τη σημασία τέτοιων γεγονότων είναι συμπαραστάτης με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Αρναουτάκη, αλλά και τους αντιπεριφερειάρχες του νομού, την κυρία Πετράκη και τον κύριο Κλόντζα. Και βέβαια όλο αυτό το οποίο θα συμβεί το επόμενο τριήμερο δεν θα μπορούσε να πάρει σάρκα χειροστά αν δεν είχαμε πάρα πολλούς εθελοντές κοντά μας, ανώνυμους μεν, αλλά και επώνυμους, όπως είναι ο ποδηλατικός όμβλος του Νικολάου, όπως είναι ο ποδηλατικός όμβλος της Νέα Πόλης Δρύρος, όπως είναι ο Περθός Σταυρός και οι Σαμαρίτες, οι οποίοι θα στηρίξουν το γεγονός ούτως ώστε να μην υπάρξουν δυσκολίες στη διαδρομή. Φυσικά η παρουσία και η στήριξη από την αστυνομία και ιδιαίτερα από τη Διεύθυνση Τροχέας και από τον κύριο Ζερβάκη είναι σημαντική. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί ένα ασφαλές και ωραίο event. Επίσης να ευχαριστήσω την σχολή χορού Γιάννη Πουταμιολάκη που στη χθεσινή εκδήλωση μας προσέφερε το χορευτικό κομμάτι. Να σημειώσω εδώ το σχόλιο του κυρίου Ροτιέρ, στον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερως, διότι από πέρυσι που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις ήταν πάντα θετικός, μια και νομίζω ότι ήδη ότι ο τόπος μας προσφέρεται γι' αυτό. Το σχόλιο που έκανε ψες, ότι το άνοιγμά μας ψες, ήταν ίσως το καλύτερο των τελευταίων ετών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί δυνατότητα και στο μέλλον να ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός στον Άγιο Νικόλαο. Θα ήθελα να πω ότι εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που σας το ανέλησε ο κύριος Λεβετάκης, που βέβαια τις ευχαριστήσεις εκείνων σαν Δήμος θα τις πω στο τέλος, διότι από εκείνον ξεκίνησε η ιδέα. Με τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αλεξάκη και τον Αντιπρόεδρο Πολιτισμού τον κύριο Ραφαϊλάκη, συζητήθηκαν λεπτομέρειες. Υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις παράλληλες αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να γεμίσει η ώρα και ο χρόνος των επισκεπτών μας. Την Παρασκευή, αύριο, έχουμε Λευκή Νύχτα σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου. Τα καταστήματα της πόλης θα μείνουν ανοιχτά, με ιδιαίτερα καλές τιμές για να έχει τη δυνατότητα και ο ντόπιος πληθυσμός αλλά και οι επισκέπτες μας να χαρούν από κοντά και αυτό το γεγονός. Το Σάββατο το βράδυ έχουμε την γιορτή τουρισμού
που την μεταφέραμε από τις 27 του μήνα που έπρεπε να γίνει, ακριβώς για να συμβεί μαζί με το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός και που νομίζουμε ότι έτσι θα προσφέρουμε περισσότερα στην γιορτή του τουρισμού παρά να γινόταν μια απλή γιορτή όπως γινόταν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια να υποσημειώσω την τελετή λήξης η οποία γίνεται στην Νεάπολη και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να υποσημειώσουμε σε όλους ότι μπορεί να είναι γνωστός ο Άγιος Νικόλαος και η Ελούντα από το Δήμο Νικολάου, αλλά ο Άγιος Νικόλαος, ο Δήμος Νικολάου, μετά τη διοικητική αναδιάρθρωση του Καλλικράτη, έχει πλέον και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα μέρη, όπως είναι η Νεάπολη, όπως είναι το Σίσι, όπως είναι η Μήλατος. Είναι κομμάτια, αν θέλετε, που θα μπουν και θα συμπληρώσουν το σημαντικό τουριστικό παζλ το οποίο έχει και διαχειρίζεται και που γνωρίζοντας τους επισκέπτες μας και τους δημοσιογράφους όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει η ενδόχωρα του Δήμου, θα καταλάβουμε ότι πράγματι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε όλα τα δεδομένα μας έτσι ώστε αυτά τα καινούργια στοιχεία να αποτελέσουν ένα δυναμικό στοιχείο για την παραμονή μας στην τουριστική αγορά. Να τελειώσω λοιπόν με τις ευχαριστήσεις μου στον Γιώργο που νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινήσαμε μια, αν θέλετε, φιλική σχέση και ελπίζω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να συνεργαστούμε και σε πιο μεγάλα event. Εδώ είμαστε να μας προκαλέσετε και εμείς να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και βέβαια ξανά ευχαριστώ στον κύριο Ρωτήρης, και σε όλη την παγκόσμια οργάνωση γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα να διοργανώσουμε αυτό το γεγονός και μέσα από αυτό το γεγονός να δείξουμε τον όμορφο τόπο μας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Παρακαλώ πολύ αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω το φιλοξενούμενό μας, καταρχήν, έχοντας, στα ελληνικά, να το μεταφέρεις παρακαλώ, έχοντας ένα δικαιολογητικό σαν περιοχή της πρώτης φοράς που κάνουμε κάτι που αφορά το ποδήλατο. Θα ήθελα να μου μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία αλλά και των συναδέλφων του από την όλη διοργάνωση, τον τόπο, τις διαδρομές και το αν θα το έλεγε και σε άλλους ότι το πρωτάθλημα που έγινε στον Άγιο Νικόλαο το χειροκροτεί και το παραδέχεται. Mr. Rotiers, it's a question for you. From your experience, what's your opinion about the organization and the municipality, the rules and everything you see these days here in Agios Nikolaos? Do you think it's something you will talk about when you're going to leave? And do you think it's an organization you would like to see again here, maybe? Yes, from my point of view, it's an excellent organization. It's a wonderful spot. It's four different locations of the race, so everybody can take a look and collect experiences of the region, of the city. So I think it's a good idea to bring the World Championships here to Agios Nikolaos. And I think also that some of my colleagues, or most of them, will bring also stories or tell the people, the colleagues in town or in different countries about what's happened in the last 4 days. So I think it's a unique occasion for the city and for the region for making marketing development about this race, from this race to the marketing expenses. Ο Mr. Rotiers τόνισε ότι η διοργάνωση είναι εξαιρετική και αφού μας είπε ότι και άλλα παγκόσμια πρωταθλήματα μπορούν να γίνουν σε αυτή την περιοχή, καθώς ενδείκνεται, το πιο σημαντικό είναι ότι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παίρνουν μέρος, θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας από εδώ και πολλές ιστορίες αναφορικά με το μέρος, το τι είδαν και το τι έζησαν. Και αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό μάρκετινγκ για τον τόπο, για τον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία η διοργάνωση αυτή, αλλά και άλλες αντίστοιχες που μπορούν να πραγματοποιηθούν εδώ.